Πού είμαστε? Είμαστε στη Μήλο, ρε παιδιά. Πού να είμαστε? Και πάσα. Και σπα, grazie a tutti, grazie, ragazzi. Grazie a tutti, tutti, grazie. Donde Toma Willy? Ragazzi, grazie a tutti. Καλησπέρα, είμαστε στη Μήλο. Θέλω να μου πεις περίεργα σκηνικά που είδες το καλοκαίρι πέρσι, φέτος, ό,τι θες. Βρωμά κρεμμύδι, έχω φάει κάτι κρεμμύδια, βρωμά full κρεμμύδι. Όχι, μια χαρά είσαι. Τέλειο. Ήμασταν λοιπόν σε ένα μαγαζί και είχε ένας ξένος τουρίστας γενέθλια. Ανοίγει τη σαμπάνια λοιπόν, βρέχει όλο τον κόσμο. Και πάει μια κοπέλα από την παρέα μας και παίρνει τη σαμπάνια και του ρίχνει πάνω του. Τσακωθήκανε πάρα πολύ. Ο μπράβος του μαγαζιού τον έβγαλε έξω. Έκανε τις μαγιές του στον μπράβο. Οπότε μετά έπαιξαν λίγο τις μπουλιές. Η κοπέλα ήταν πάρα πολύ νευριασμένη. Ήθελε και αυτή να σου πέσει τα μούτρα. Τελικά φύγαν όλοι. Μετά ναι. Όταν πίνεις λίγο πιο. Και έτσι όπως πίναμε τα ποτά μας, απλά πέφτει κάτι πονίδια εκεί στα σκολοπάτια. Ξαφνικά, στο πουθενά. Απλά παίξαν και... καλά. Πολύ καλά. Δύο μπαράκια, ωραία. Τα βλέπω το πάνω και το κάτω. Φεύγει από μια σαμπάνια ο Φελός. Και χτυπάει ο Φελός σε ένα άτομο από το άλλο μπαράκι. Και γίνεται φασαρία και χαμός. Και έγινε επίτηδες και κατακλείσαν. Ο μαλάκα στο 432 τραπέζι μου ρίξε το Φελό επίτηδες. Όταν θέλεις να βγάλεις γούστα και απλά είσαι τόσο γκαντέμι και τελικά καταλήγεις να παίρνεις φυλακή, μαλάκα. Εγώ δουλεύω στο κομμάτι του μασάζ. Το κομμάτι του μασάζ λοιπόν υπάρχουν και τα περίεργα. Τα κλασικά λεγόμενα happy ending. Για καταλάβατε πες. Όλοι σας, περί τίνος πρόκειται. Πόσες φορές το έχεις πάθει αυτό? Μία φορά χύμα που με είχαν ερωτήσει και η δεύτερη απλά το πήγαινε έξω-έξω. Μου κάνει τι μασάζ έχετε, εγώ εκεί σοβαρή προσπαθούσα με τα μισά αγγλικά μου τότε. Να του πω ότι έχουμε αυτά τα μασάζ και μου λέει καλά, καλά μου λέει η κοπέλα μου. Happy ending κάνεις. Καπετάνιο στο επάγγελμα εντάξει. Παρέα από Ιρλανδέζες με τους γκόμενούς τους, δύο ζευγάρια. Και η μία κοιτάζει τον γκόμενό της που βάζει μουσική. Έχει σκάσει ο τύπος, έχει το κινητό του, ξέρω εγώ, κοιτάζει να βάλει τραγουδάκι. Και η τύπη σε κοιτάζει που βρίσκομαι εγώ πίσω και μου σκάει τον γκόμενό της μέσα στα μούτρα μου. Επίτηδες. Ναι. Και μετά μου λέει πάμε για μια βουτιά. Και με πιάνει χεράκι από την πλώρη και μπουφ μέσα. Έπιστη. Εννοείται πως είναι έπιστη γυναίκα, είναι ρε φίλε με δουλεύεις. Δεν εμψεύεσαι τις γυναίκες. Εννοείται πως όχι. Θα στη φέρουν. Πάντα. Δουλεύω σε νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Ωραία. Οι τουρίστες θα έρχονται εδώ πέρα για να νοικιάσουν αμάξι. Ξεκινάνε να οδηγάνε. Τους λέω εγώ, μπαίνεις στο αμάξι, πατάς στο συμπλέκτη να ξεκινήσει. Φεύγω εγώ. My friend, it doesn't start. Did you press the clutch? Ah. Κάνα άλλο περίεργο έτσι με τα αμάξια τίποτα. Σήμερα με ρώτησε ένας αν η ασφάλεια καλύπτει αν πατήσει ο άνθρωπος. Συγγνώμη λίγο, έχουμε έρθει για ένα φόνο εδώ πέρα. Ο άλλος όμως φέτος. Όπα, εδώ είμαστε. Έρχεται και μου κάνει, θέλω μασάζ να μου κάνεις λέει εδώ πίσω. Και του κάνω, δεν κάνουμε σε αυτό το σημείο του. Λέω, τέλος πάντων θα φτάσω μέχρι που πάνω όπου μπορώ του λέω. Αφαιρέστε μου λέει, του κάνω το τέτοιο, όχι το εσώρουχο. Και ξαπλώστε. Μου λέει, δεν φοράω εσώρουχο. Ο δυστυχώς δεν γίνεται. Καλά, καλά μου λέει και έφυγε. Ο θέλω μασάζ τον κόλο. Εγώ δουλεύω σε μια επιχείρηση με γαγιάκ τέλος πάντων. Κάνουμε εκδρομές σε διάφορα μέρη. Έρχεται ο κόσμος το πρωί, τους ετοιμάζουμε στην εκδρομή και φεύγουν. Και έρχεται μια κοπέλα, τη βλέπω ρε παιδί μου έρχεται έτσι. Και λέω, το καγιάκι είναι αυτό, θα κάνετε αυτά τα πράγματα, δεν θα βάλετε τζάντες. Οδηγίες τα κλασικά. Και μου λέει, υπάρχει ένα πρόβλημα. Μου έχει βγει όμως. Θέλω να κάνω καγιάκ, απλά δεν έχω δεξί χέρι. Και λέω, συγγνώμη, δηλαδή, και πώς θα κάνετε κουπί. Δεν θα κάνετε εσείς κουπί, για εμάς. Και συγγνώμη, αυτή ήθελε να κάνει καγιάκ με τον νόμο έτσι. Θα το βάλουμε μετά, μωρέ, μόλις τελειώσει, πάμε σε δύο σπηλιές, εντάξει. It happened 20 years ago in Ios. At one nightclub, we were drunk and hitting on girls. And then some girl from Israel, she went with me to my room. And my friend, you see that one there? He followed us. Along with other friends and the window blinds were a bit broken and they watched and filmed what? The entire stuff through the window blinds and now you have a career, that's right. They call me the Kalo. The Kalo. I don't want to know why. The girl knows this. She was fine with it. Αυτό είναι με γκομενάκι. Εδώ πρόσφατα τώρα στη Μήλο πριν δύο μέρες. Τι πέφτουν οι άντρες στη Μήλο. Πάρα πολύ. Είχαμε πάει εδώ στα λίγα μαγαζάκια της Μήλου και εδώ είναι όλοι όχι απλά λιγούριδες τύπου δεν έχουν ξαναδεί γυναίκα στη ζωή τους. Όντως. Καθόλου. Ήρθε ο τυπάς και με πλησίαζε και αυτά. Και τέλος πάντων πλησίαζε ακούμπα και από εδώ από εκεί. Εγώ λίγο έφυγα λίγο έτσι. Να πάρει το σήμα όταν δεν θέλω. Και τι του πες, φύγε ρε καλή κάτσα ρε βρωμά φτώχεια. Και βάζει ο DJ τον Τιτανικό. Και πιάνω εγώ τη φίλη μου από εδώ και κάναμε τον Τιτανικό. Και ο τυπάς με κλέβει από τη φίλη μου και κάνει δεν το κάνει σωστά. Λέει να σου το δείξω εγώ. Και με έπιασε από τη μέση να κάνουμε τον Τιτανικό. Τελικά βούλιαξε το καράβι ή όχι. Βούλιαξε μαλακά. Όλα λάθος, ε. Όλα λάθος. Δεν έγινε κάτι. Τίποτα. Έμεινε στον Τιτανικό ο φίλος. Εκεί να μείνει καλύτερα. Ένα μήνυμα αν βλέπει το βίντεο. Μη μου ξαναμιλήσει. Έχω βγει εγώ με την παρέα μου, τέλος πάντων. Έχουμε πάει στο το τοπικό μπαράκι που μαζεύει πολύ, πάρα πολύ κόσμο. Και έχουν έρθει τώρα κάτι τουρίστες, φουσκωτοί. Το παίζουν ότι θα γίνει χαμός και κάτι πιστολιές και κάτι τέτοια. Ότι τι, χωρίς λόγο. Ναι, δεν καταλάβα ποτέ. Και βγαίνω έξω να κάτσω λίγο, να καταλάβω τι έγινε. Και έρχονται δύο τουρίστες και μου κάνουν να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ψάχνουμε να κάνουμε ένα παρτάκι, ξέρει πώς μπορούμε να βρούμε μερικά πράγματα. Και μου λένε some white stuff. Ρίχνω πακέτο στις κοπέλες. Ναι, μπαίνει στους φουσκωτούς, τρως φίλο. Όχι, δεν έφαγα ψήφι.
ξύλο. Βγήκε ο ένας από τους τρεις έξω και πιάσε έναν άκυρο. Του ζήτησαν απτηρά και απλά κατέληξαν στο να παίζουν μπουνιές. Ήσουν στο λάθος μέρος στη λάθος στιγμή. Είχα πάει για μπανάκι σε μια παραλία στο Σαραγίνικο λοιπόν με τα κολλητάρια μου. Σκάμε εκεί πέρα, είναι τρεις κοπελίτσες λοιπόν. Και μόλις σκάμε, στείλουμε το ηχείο κτλ. Ανοίγουμε μπυρίτσες και μας κάνουν νόημα αυτές. Τέλος πάντων, αρχίζουμε εκεί πέρα, μιλάμε λίγο, τα λέμε. Αρχίζουμε βουτάμε, ξέρω εγώ, cliff jumping κτλ. Και μας λένε το βράδυ να πάμε για κανένα ποντάκι. Πάμε, ξέρω εγώ, φλερτάρουμε λίγο. Μας λένε να πάμε προς ξενοδοχείο. Κάνουμε ό,τι κάνουμε τέλος πάντων. Φεύγουν οι δύο οι κοπέλες και εκείνη κάνει extend το stay της. Μετά από τις δύο μέρες, κάνει άλλες τρεις μέρες extend και μου λέει πάμε διακοπές. Μετά το καλοκαίρι μου λέει πάμε διακοπές. Ανοίγει το Mac εκεί πέρα, γράφει best destinations in October και πάμε στους τέσσερις πρώτους προορισμούς που βγάζει. Σουγκάρ μάμι βρήκες ρε μαλάκα. Πάμε διακοπές, μου τα πληρώνει όλα να ξέρεις. Έχεις ακόμα επαφή αυτή την τύψα. Τώρα αυτή θα ξανάρθει λογικά φέτος το Σεπτέμβρη. Αυτή έτσι όπως το βλέπω πρώτα σιγά μου το σου κάνει. Έχει έρθει και ένας κύριος, ψάλι εκδρομή τώρα, φόραγε μαύρο γυαλί, έρχεται, τους βάζουμε όλα καλά. Είχαμε δει λίγο περίεργες κινήσεις και είχε συνοδεία πάντα δίπλα του, δύο άτομα. Και λέμε τέλος πάντων, OK, δεν είναι κάτι. Μπαίνουμε στα καγιάκ και του λέω του κύριου να μπει στο καγιάκ και λέει ποιο καγιάκ. Και ήταν έτσι. Και λέω το καγιάκ και λέει φίλε μου, είμαι τυφλός. Ο καημένος ο κυριούλης. Τώρα ας πούμε ήθελε να κάνει καγιάκ μαγιά του, αλλά ψηλό κατάλαβα. Είχαμε πάει τον κυριούλη στα αποδυτήρια και του κάνουμε, έχετε ένα όρχο μιας χρήσεως, έχετε τον μπουρνούζι, φοράτε και τις παντόφλες και έρχεστε έτοιμος να σας περιμένουμε. Βάζετε για χαλαρωτική μουσική. Βεβαίως. Φόρουσε τον μπουρνούζι ότι πας μια χαρά και μπαίνουμε στο δωμάτιο. Του λέω αφαίρεστε τον μπουρνούζι έτσι πως είχα σκύψει εγώ να φτιάξω λίγο το κρεβάτι, να ανοίξω την πετσέτα. Και γυρνάς και είναι έτσι. Και γυρνάω και ήταν έτσι, παιδιά. Εκείνη τη στιγμή παθαίνω κοκομπλόκο και λέω φορέστε τον μπουρνούζι σας και η συνεδρία τελείωσε. Αυτό όχι. Στη δουλειά μου ένω τσέκαρα ένα μάξι γιατί δουλεύω σε νοικιές αυτοκινήτων. Μπράβο. Ήμουν τόσο ευγενική, τόσο καλή τσέκαρα έτσι. Είχε πάρα πολύ ζέστη. Και έτσι πως τσέκαρα, ήταν η τέλεια. Έκλασες. Όχι. Και έτσι πως τσέκαρα. Η γυναίκη μου κάνει τύπησα, μου λέει έλα αργείς. Τις κάνω, ξέρω εγώ, τη δουλειά μου κάνω. Είμαστε έξω από το Μασούτι. Έλα πες. Φορούσε μια ζακέτα και ένα παντελόν στο σκελετός. Και ήταν τέσσερις τουρίστριες. Και τον πιάνουν και του λένε η μία από τις τέσσερις, η φίλη μου αγαπάει τους σκελτούς και έχει δει πολύ ωραία και αυτά. Να του δώσουμε το ίντσα σου να βγείτε. Βγείτε τελικά. Πήγε καλά, πήγε καλά. Είχαμε βγει για ποτό λοιπόν. Ήταν τουρίστες πολλοί. Και ήταν κάποιες Κινέζες λοιπόν. Εδώ στη Μήλο. Ναι, ναι. Ωραία. Και εκεί που χορεύαμε. Με τις Κινέζες. Όχι, μεταξύ μας. Κάπως κάνουμε κάτι τέτοια. Και έρχονται οι Κινέζες και μας κάνουν go, 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 go. Και ωραία. Εκεί που καπνίζαμε, μου κάνει μπορώ να καπνίσω. Και τις δίνω. Και έτσι πως καπνίζει, κάνει. Και τις κάνω είσαι καλά και απλά πέθανε η κοπέλα και έφυγε συνέχεια. Και μετά μου ζήτησαν και άλλες δύο φίλες της και πάθανε και οι δύο το ίδιο. Τι τους έδωσες εσύ ρε. Κάνες τριφτό τέτοιο. Όχι κανονικό ήτανε. Το υπόσχομαι. Μπαίνει τώρα ένας τυπάς με το κότερό του μέσα στο λιμάνι, μέσα στον κόλπο. Και επειδή είναι στενός, μπαίνει με τόση ταχύτητα που προκαλεί κύμα και ρίχνει όλα τα σκάφη εδώ πέρα πάνω. Τι λες, ρε. Μερικά σπάσανε. Ναι. Yeah. Κατέβηκε κάτω το λιμεναρχείο, έγινε φασαρία, yeah. Τον εγγράψανε. Και ο άλλος έκανε τσαμπουκά. Μπήκα και καλά με τα όλα και άντε και γαμπτείτε κιόλα. Κάπως έτσι, εντάξει, άμα έχεις τώρα πολλά λεφτά γιατί ήταν και μεγάλο κότερο, δεν σε νοιάζει κιόλα. Ότι έχουν κοντέψει να σκοτώσουν εδώ πέρα τουλάχιστον δύο φορές. Ωραία. Μιλάμε για σίγουρο θάνατο. Τέλειο, γιατί. Γιατί ο άλλος έμπαινε από το αεροδρόμιο εδώ πέρα με 80 και βάλει χιλιόμετρα και με πέρασε το ένα μέτρο μπροστά μου. Με ένα σμπαραλιασμένο αγροτικό. Πόσα likes? 5 κάπα για τη Μήλο. Σπάστε το. Εμφανιστείτε, μιλιώτες.